Είμαστε από το Σύλλογο Εύξηνος Λέσχης Σερβίων. Διοργανώνουμε σήμερα μία ομιλία με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ανδρέα Κονάνο, τον οποίο γνωρίζετε και γνωρίζουμε καλά όλοι. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είναι σήμερα κοντά μας, εδώ στο κέντρο Ναϊάδε, στα Σέρβια Κοζάνης. Υπέροχες στιγμές, νομίζω πως όλες οι ψυχές το έχουμε ανάγκη να τον ακούσουμε και να πατήσουμε πάνω σε αυτό, γιατί και οι μέρες των εορτών, αλλά και κάθε μας μέρα, είναι ακριβώς αυτά που έχει να μας πει ο αγαπημένος σε όλους μας πατέρας Ανδρέας Κονάνος. Ήρθα να σας πω ένα θέμα το οποίο έχει ως επικεφαλίδα «Δεν σε κατακρίνω, αλλά θέλω να σε καταλάβω καλύτερα». Δηλαδή, σκοπός της ζωής δεν είναι να κατακρίνει ένας τον άλλον για τα λάθη του, έτσι, αλλά να καταλάβει γιατί ο καθένας είναι αυτό που είναι και να προχωρήσει βαθύτερα, να δει την ψυχή του, να δει τους λόγους που τον κάνουν να φέρεται όπως φέρεται και να τον αγαπήσει τον άλλον έτσι όπως είναι. Ξέρω έναν πνευματικό στην Αθήνα, ο οποίος αφήνει τον κόσμο να κοινωνήσει το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, ακόμα και αν έχουν διάφορες αμαρτίες, αλλά δεν αφήνει κανένα να κοινωνήσει αν κάνει ένα συγκεκριμένο ηθικά αμάρτημα. Και αυτό είναι το να κατακρίνει τους άλλους. Δηλαδή να βλέπεις τον άλλον με σκληροκαρδία, με άπονη ψυχή, με αυστηρότητα και να του πετάς το λίθο του αναθέματος. Δηλαδή να λες ότι αυτός είναι παλιάνθρωπος, αυτός είναι απέσιος, αυτός θα πάει στην κόλαση. Όποιος λέει κατακρίνει και δεν κατανοεί τον αδερφό του, είναι ο χειρότερος από όλους τους αμαρτωλούς. Γιατί δείχνει ότι δεν μπαίνει στην θέση του και δεν μπαίνει στην ψυχή του να τον αισθανθεί. Βέβαια η κατάκριση είναι ένα πολύ απολαυστικό πάθος, είναι κάτι που ευχαριστεί τον άνθρωπο. Μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες στο τηλέφωνο σχολιάζοντας τους άλλους και απορρίπτοντάς τους. Γι' αυτό και μερικοί αδειάζουν τα κινητά τους, αδειάζει ο χρόνος ομιλίας, μιλάνε πάρα πολύ ώρα και αυτά που λένε πολλές φορές είναι σχόλια για τους άλλους. Δεν ξέρω, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν μιλάνε δύο άνθρωποι, συνήθως συζητάνε για κάποιον τρίτον που απουσιάζει και αυτά που θα πούνε θα είναι λόγια εις βάρος του. Έτσι, δύσκολα να πούμε κάτι ευχάριστο για τον άλλο, θα πούμε κάτι λίγο πικάντικο. Το πικάντικο είναι λίγο κουτσομπολίστικο και το κουτσομπολίστικο είναι λίγο ενδιαφέρον. Και ξυπνάς. Και έτσι ξυπνάει ωραία μέρα. Πίνεις καφέ, συζητάς, κουτσομπολεύεις και κυλάει η μέρα. Και μου είχε πει μια φορά και κάποιος, αν λέει πιείς καφέ και δεν πεις και κάτι λέει για κάποιον, τι νόημα έχει η ζωή, πρέπει να πεις για κάποιον. Ναι, άλλο να πεις και άλλο να κατακρίνεις. Άλλο να συζητήσεις για κάποιον και άλλο να εκφράσεις άποψη απόρριψης. Να τον απορρίψεις, να τον κατατάξεις στους κολλασμένους, να τον ονομάσεις απέσιο κτλ. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ξεκάθαρα, αυτή τη φράση που όλοι την ξέρουμε, μη κρίνετε ή να μην κριθείτε. Μην πεις για κάποιον κάτι με τρόπο αυστηρό, γιατί αυτό που θα πεις θα σε ρωτήσει ο Θεός, εσύ το κάνεις. Αν εγώ πω για σένα ένα λάτωμά σου, θα μου πει ο Θεός, εσύ που το λες, είσαι καλύτερος. Εσύ δεν είσαι αμαρτωλός, εσύ δεν είσαι εμπαθής, δεν έχεις προβλήματα στη ζωή σου, είσαι άγιος. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτά που κάνουν οι ίδιοι δεν τα βλέπουν, αλλά είναι εύκολο να πούνε για τους άλλους. Και ειδικά εσείς που είστε εδώ σε μέρη, όχι εσείς μόνο, οι πιο κλειστές κοινωνίες, και ο πατέρας και εγώ είμαι από τα Γιάννενα, έτσι, κλειστές κοινωνίες, χωριά κτλ. Εκεί αυτό δουλεύει πάρα πολύ. Δεν μπαίνεις στη θέση του άλλου, αλλά είσαι εύκολο να σχολιάσεις τον άλλον. Η κοινωνία σε σχολιάζει. Και τις πιο πολλές φορές σε σχολιάζει άσπλαχνα. Χωρίς ελαφρυντικά, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς επίοικια, αλλά με αυστηρότητα. Είναι ένα πάθος, είναι μια δυναμία που δείχνει πράγματα αυτό. Θα πούμε παρακάτω τι δείχνει αυτός που σχολιάζει. Έχει πρόβλημα ο ίδιος. Όποιος κατακρίνει έχει προσωπικό θέμα δικό του. Θυμάμαι λέει κάπου στο γερωτικό, ήταν ένας μοναχός, μίλαγε στον κόσμο μετά από μια λειτουργία και ο κόσμος παραλίγο να κοιμηθεί. Όπως κάνετε στις ομιλίες που ακούτε τις δικές μου, ξεκουράζεστε, μετά σας παίρνει ο ύπνος. Ναι. Κοιμάσαι και χαλαρώνεις. Λοιπόν, αυτός μίλαγε πνευματικά και ο κόσμος αντί να προσέξει να ξυπνήσει η ψυχή του και τα μάτια του να ανοίξουν, αρχίζαν χασμουριόντουσαν, νιστάζανε και ήταν πρωί κιόλας μετά τη λειτουργία. Αυτός για να τους ξυπνήσει, τι σκέφτηκε να πει. Άρχισε να σχολιάζει το αμάρτημα ενός μοναχού και λέει τώρα θα σας πω
πώς ένας μοναχός παρασύρθηκε από μια γυναίκα και έκανε ένα βαρύ αμάρτημα. Ανοίξαν τα μάτια όλα, γαρίδες και λέει, για πες, για πες. Όταν ήταν, λέει, να σας πω γι' αυτό, ξυπνήσατε. Όταν σας έλεγα κάτι προσωπικό να κοιτάξετε το δικό σας εαυτό, ναρκωθήκατε, κοιμηθήκατε. Για τους άλλους, θέλετε να ακούσετε. Να πετάξετε αυτό που λέει ο Χριστός, το λίθο, το αναθέματος, να σχολιάσεις τον άλλον. Αυτό είναι το μεγάλο μας ελάττωμα, το μεγάλο μας πρόβλημα. Δύσκολα κοιτάς μέσα σου, εύκολα κοιτάς γύρω σου. Είναι εύκολο να πω για σένα, είναι δύσκολο να ψάξω εμένα, να δω εγώ τι έχω, τι δεν πάω καλά, τι μου φταίει, ποιο είναι το δικό μου πρόβλημα. Και αυτό να το κάνω όχι για να κατακρίνω τον εαυτό μου, να το καταλάβω όμως. Να το καταλάβω. Τι μου συμβαίνει, γιατί συμπεριφέρομαι έτσι. Γιατί απορρίπτω εύκολα τους άλλους και τους κατατάσσω σε διάφορες κατηγορίες και τους μειώνω και τους προσβάλλω και τους ελέγχω συνέχεια. Όταν, και βέβαια λέω, είναι πολύ εντυπωσιακή η εκκλησιαστική κατάκριση. Όσοι είναι της Εκκλησίας μερικές φορές άνθρωποι έχουν αυτό το ελάττωμα που, επιτρέψτε μου να πω, μερικές φορές δεν το έχουν άνθρωποι που δεν πάνε πολύ στην Εκκλησία. Συγγνώμη αν το λέω, δεν το λέω για εσάς, το λέω και για μένα που είμαι ιερέας. Έχω δει μια κοπέλα που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν έχει σημασία σε ποιο, η οποία κοιτάει καημένη μόνο το ταμείο, τα λεφτά, να μετρήσει, να πάει στα ράφια, το σπιτάκι της, τα παιδάκια της, τελείωσε. Δεν ασχολείται με άλλους. Και η εκκλησία πηγαίνει κάπου. Και έχω δει άτομα που πηγαίνουν στην εκκλησία, έχουν πνευματικό, κάθε Κυριακή κάνουν πολύ πνευματική ζωή εξωτερικά, αλλά μέσα τους έχουν πολύ σκληρή συμπεριφορά. Εύκολα θα πούν, θα σχολιάσουν, θα πληγώσουν, θα μαχαιρώσουν πισόπλατα. Και λέει κανείς, τι κάνει αυτή η ψυχή, τι μαθαίνει τόσα χρόνια κοντά στο Θεό, τι αλλαγή είδε μέσα της. Αυτό θα λοιπόν το εκκλησιαστικό άσπλαχνο κουτσομπολιό και η κατάκριση είναι ένα μεγάλο τραύμα που κινδυνεύει να μας οδηγήσει μακριά από το Θεό. Και μπορεί κάποιος, όπως είπε ο Χριστός, που είναι τελώνης και αμαρτωλός και πόρνες, λέει, πάνε πρώτοι στο παράδεισο. Φαντάσου, το είπε ο Χριστός, ότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι μπορεί να είναι καλύτεροι από σένα, γιατί είναι πιο έντιμοι, πιο ειλικρινείς, πιο ταπεινοί, δεν έχουν τον εγωισμό. Άρα δεν αρκεί να λες είμαι στην Εκκλησία, πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό σου και να αγαπήσεις τον διπλανό σου με επιείκεια. Να τον καταλάβεις και όχι να τον κατακρίνεις. Αυτό βέβαια κρύβει και την τάση της σύγκρισης. Όποιος κατακρίνει, συγκρίνει. Και λέει, εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Για να σε κατακρίνω, θα πει ότι αυτομάτως αισθάνεται λίγο ανώτερος. Ότι εγώ είμαι καλά, εσύ δεν είσαι καλά. Κοίτα αυτός που είναι. Άρα εγώ δεν είμαι έτσι. Κοίτα αυτή που μιλάει. Κοίτα βλακίες που είπε. Δηλαδή, αυτή λέει βλακίες, άρα εγώ δεν λέω βλακίες. Εγώ είμαι καλύτερος. Κοίτα τα παιδιά αυτού όπως έχουν μπλέξει. Άρα τα δικά μου είναι καλύτερα. Είναι σύγκριση. Όποιος κατακρίνει, συγκρίνει και βγάζει τον εαυτό του ανώτερο. Έχει ανάγκη να νιώσει ανώτερος. Δεν νιώθει ενότητα, δεν νιώθει αγάπη, δεν νιώθει επικοινωνία, νιώθει διαφορετικός. Και αυτό το κάνει ενισχύοντας αυτή την κριτική του διάθεση απέναντι στους άλλους. Ποιος δεν κατακρίνει, ξέρετε ποιος? Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτογνωσία. Όποιος δει τον εαυτό του αληθινά και δει τι κουβαλάει μέσα του, δεν θα πει για τον άλλον εύκολα τίποτα. Αν εγώ ξέρω τις δικές μου αμαρτίες, δεν θα σχολιάζω τις δικές σου, όποιες και να είναι αυτές. Γιατί ό,τι κάνεις εσύ, το κάνω κι εγώ. Ό,τι αμαρτία κάνει κάποιος, το σκέφτηκα κι εγώ να το κάνω. Αν αυτό το καταλάβω. Και δω ότι όλες οι αμαρτίες κρύβονται μέσα στην ψυχή μου σαν ένα σπέρμα κακού, και το έχω κι εγώ αυτό, τότε θα δω με επίοικια και τον αδερφό μου. Ξέρετε τι είπε ο Μέγας Βασίλειος, μια φοβερή κουβέντα. Ο Μέγας Βασίλειος είπε, εγώ λέει γυναίκα, δεν ακούμπησα, αλλά και παρθένος δεν είμαι. Άκου τι είπε, ένας άγιος άνθρωπος κατάλαβε ότι σωματικά, βιολογικά, δεν ακούμπησε μια γυναίκα και ήταν σωματικά παρθένος. Στο σώμα του ήταν παρθένος. Αλλά στη ψυχή μου λέει, δεν είμαι παρθένος, γιατί και εγώ μου κάνει πράγματα. Πώς τα έκανα, με το μυαλό. Σκέφτομαι, επιθυμώ, ζηλεύω, νοσταλγώ, ονειρεύομαι, φαντασιώνομαι. Το ότι δεν έκανα, λέει, κάτι, δεν σημαίνει ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους. Μέσα μου και εγώ το έχω κάνει αυτό. Αν νιώσεις έτσι και δεις τον εαυτό σου, θα δεις με συμπάθεια και τον αδερφό σου. Και με επίοικια.
Γι' αυτό όταν είχαν πει σε κάποιον μεγάλο Άγιο για κάποιον αμαρτωλό και του λένε «Πάτερ, αυτός ξέρεις τι έκανε, έκανε μεγάλη αμαρτία». Ξέρεις τι απάντησε. Παιδί μου λέει «Σήμερα αμάρτησε αυτός, αύριο μπορεί εγώ». Κανείς δεν ξέρει τη ζωή του. Κανείς δεν ξέρει τι θα είναι αύριο. Κανείς δεν ξέρει αν αυτά που σήμερα λέει θα τα λέει και μετά από 5 μήνες. Και αν θα είναι τέλειος για πάντα. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να έχεις αυτογνωσία. Να κοιτάς λίγο μέσα σου. Και να μην κοιτάς μόνο εξωτερικά, να βγάζεις επικεφαλίδες και τίτλους για τη ζωή των άλλων. Στο σχολείο που δίδασκα, ήμουν 20 χρόνια σε ένα σχολείο καθηγητής, στο Λύκειο. Και ήταν ένας πατέρας, έφερε τα παιδιά του στο σχολείο μας, επειδή ήθελε να γίνουν καλά παιδιά, και έλεγε σε εσάς ευτυχώς, τα παιδιά μου δεν θα μπλέξουν. Εγώ λέει, δεν σηκώνω το παιδί μου να μπλέξει αλίμον. Έχω δει λέει, κάτι αλήτες λέει, στη γειτονιά, έχω δει κάτι παλιόπαιδα, έχω δει κάτι μπλεγμένους κλπ. Τα δικά μου τα παιδιά λέει θέλω να είναι τα καλύτερα, αλλά το έλεγε με εγωισμό. Και μετά όταν ο γιος του πήγε τρίτη ηλικίου, τους πήρε στο σπίτι και τους ανακοίνωσε με τρόπο, γιατί το καταλάβαιναν κι αυτοί, ότι αρχίζει να μπλέκει σιγά σιγά με ουσίες ναρκωτικές. Αυτός ο πατέρας από τότε, μόλις το διαπίστωσε, το στόμα του έκλεισε. Και σταμάτησε να σχολιάζει τα άλλα παιδιά της γειτονιάς, ότι είναι χαλασμένα, μπλεγμένα κλπ. Γιατί η βόμβα αυτή έσκασε στο δικό του σπίτι. Σαν να του λέει ο Θεός, ό,τι λες μπορεί να το πάθεις. Ό,τι σχολιάζεις με σκληρότητα και ασπλαχνία, θα έρθει να χτυπήσει καμιά φορά και τη δική σου την πόρτα και να σε πληγώσει και σένα. Γι' αυτό όποιος έχει πραγματικά πονέσει από λάθη του, από πάθη του και από αμαρτίες, κλείνει το στόμα του και λέει, δεν ξέρω κανενός την ψυχή. Ο καθένας κάνει τον αγώνα του. Ο καθένας έχει τον τρόπο του, την προσωπική του ζωή. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανα στη δική του θέση. Και έχει επιείκεια. Το αντίθετο της κατάκρισης είναι η επιείκεια. Η αποδοχή του άλλου, ο σεβασμός στον άλλο. Αν εγώ παλεύω με τα πάθη μου, καταλαβαίνω και τα δικά σου πάθη. Μου λέει ένας μια φορά στην εξομολόγηση, λέει, γιατί λέει δεν με μαλώνεις για αυτά που σου λέω. Γιατί του λέω κι εγώ τα ίδια κάνω. Μα λέει δεν κάνεις τα ίδια, αυτό ξέρω. Λέω δεν κάνω ακριβώς τα ίδια, αλλά και εγώ παλεύω με αυτά τα ίδια. Μέσα μου. Και σε καταλαβαίνω πως είσαι. Απλώς εσύ του λέω δεν είσαι παπάς και τα κάνεις πιο εύκολα. Εγώ δεν μπορώ να παίξω τζόγο, δεν μπορώ να παίξω χαρτιά, δεν μπορώ εύκολα να καπνίζω, αλλά μπορεί και εγώ να θέλω να το κάνω. Και το παλεύω μέσα μου. Όταν αυτό το καταλάβω, θα συμπαθήσω και εσένα και θα καταλάβω και το λόγο που το κάνεις. Το αντίθετο από αυτό είναι η σκληρότητα. Έτσι, αν δεν έχεις επίκεια, έχεις σκληρότητα και σκληροκαρδία, όπως είπα. Που μερικοί το είχαν αυτό και τα περιγράφουν στους βίους των Αγίων, που ήταν λέει ένας ο οποίος ήταν πολύ αυστηρός στους άλλους, και όταν πήγε ένας να εξομολογηθεί, του είπε ένα σαρκικό του παράπτωμα. Του είπε δηλαδή ότι έχω πολύ έντονα σαρκικά πάθη, σεξουαλικές επιθυμίες, και τρελαίνομαι. Και ο πνευματικός, αντί να του πει μια καλή κουβέντα να το ηρεμήσει, έκανε το στόμα του, το πρόσωπό του μια κρυμάτσα και όπου του λέει, αυτό είναι πολύ, είσαι πολύ αμαρτωλός. Είσαι πολύ αμαρτωλός, αυτό είναι πολύ βαρύ. Και ο καημένος έφυγε από κοντά του, αντί να πάρει δύναμη, έφυγε απελπισμένος. Απογοητεύτηκε. Και στο δρόμο παρακάτω είδε έναν άλλον ασκητή και του είπε, γιατί παιδί μου είσαι έτσι χάλια, τι έπαθες. Λέει, πάντα εξομολογήθηκα, λέει, σε ένα πνευματικό παραπάνω και αντί να μου δώσει κουράγιο, με έκανε, λέει, σκουπίδι, είμαι χάλια. Δεν με κατάλαβε, με απέρριψε. Και ο δεύτερος εκεί ο πνευματικός είπε, Θεέ μου σε παρακαλώ, δώσε στον πρώτο πνευματικό να καταλάβει μόνο μία μέρα τι θα πει να έχεις πόλεμο σαρκικό. Δώσε του λέει αυτού τον πειρασμό μία μέρα να δοκιμάσει πως είναι έτσι. Και εκείνος ο πρώτος ο πνευματικός ξαφνικά τον πιάνει μία τρέλα, τον πιάνει μια επιθυμία να θέλει να φύγει από το μέρος που έμενε και να θέλει να πάει στην πόλη να βρει μια γυναίκα να κάνει παρέα μαζί της. Και τρελάθηκε στον δρόμο. Και πέφτει και αυτό στον μοναχό, τον ασκητή, το δεύτερο, τον καλό. Του λέει: Πού πας, πάτε, για πού το βάλες έτσι βιαστικός. Τι να πει τώρα αυτός. Λέει: Πάω στην πόλη για κάτι δουλειές. Τι δουλειές. Άστα λέει: Πάτε, με κάτι με έχει πιάσει που δεν ξέρω τι φταίει. Εγώ όλο προσευχές έκανα, εγώ όλο νηστείες έκανα. Γιατί τώρα πολεμιέμαι τόσο πολύ. Και του είπε, μήπως ήσουν σκληρός στους αδερφούς σου, μήπως μίλησες απότομα σε κάποιον. Αυτά συνδέονται στη ζωή. Ό,τι τραβάς και ό,τι περνάς είναι αυτό που χρωστάς. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό.
δεν είναι από κακία, αλλά είναι από την επιθυμία του Θεού να σου δείξει την εκπαίδευσή σου. Να σου πει αυτό που έκανες, δες το και εσύ πώς είναι. Μίλησες απότομα, δες και εσύ πώς είναι να σου μιλάνε απότομα. Φέρθηκε σκληρά, δες και εσύ πώς είναι να σε πονάνε και σένα. Και από αυτά τα μικρά χαστούκια στη ζωή, αν θέλεις, συνέρχεσαι σιγά σιγά και μαθαίνεις κι εσύ σιγά σιγά το στοματάκι σου, να το κλείνεις, να μιλες πολλά. Έχετε ακούσει ένα τραγούδι που λέει «Μ' αρέσει να μιλώ πολλά»? Μ' αρέσει να μιλώ πολλά. Μιλες πολλά, γιατί να με πεις πολλά, θα κάνεις και γκάφα. Άμα πεις για κάποιον κάτι που δεν ξέρεις, θα τον αδικήσεις με τρόπο που αγνοείς και τον πληγώνεις. Δεν ξέρεις εσύ τον λόγο, δεν τον καταλαβαίνεις καλά. Εγώ μια φορά στο σούπερ μάρκετ ήμουνα, αγόρασα δύο κάτι πράγματα τέλος πάντων και πήρα και κοκακόλες, αυτά τα κουτάκια, αλλά εγώ δεν πίνω κοκακόλα. Όπα, το κουτάκι έπεσε. Δεν πίνω κοκακόλες, αλλά πήρα για τους επισκέπτες, γιατί πίνουν πάντα κοκακόλα. Όποιος έρθει επίσκεψη και του πω θες μια κοκακόλα, λένε, δεν θα έλεγα όχι. Κανείς δεν είπε, δεν θέλω, πίνουν όλοι. Και τα πήρα για τους άλλους. Η ψυχή μου σκέφτηκε να κάνει καλό στον επισκέπτη που θα έρθει. Ο από πίσω που ήταν στο ταμείο, στην ουρά, λέει στη γυναίκα του. Οι παπάτες λένε, δεν πέραν και άσχημα, λέει, και ήταν δύο τις πέντε τσιξάδες. Καλά πέρναν, λέει, και οι παπάδες. Του λέει η γυναίκα του, σταμάτα, αισθάνε, και τι πειράζει, λέει, και αν πίνει ο άνθρωπος, αμαρτία είναι, πήρε κοκακόλα να πιει. Και γυρίζω και του λέω και εγώ, να είστε καλά, λέω, δεν είναι για μένα, αλλά εντάξει, δεν είναι και κακό του να πάρω κοκακόλα, αλλά τις κερνάω στους επισκέπτες. Δεν με κατάλαβε, την ψυχή μου δεν την ήξερε, αλλά μέτρινε. Άλλος γύριζα το βράδυ από αγρυπνία, δύο το βράδυ γύριζα από θεία λειτουργία που είχαμε αγρυπνία και στο αυτοκίνητο που ξεπάρκαρα το αυτοκίνητο, βγήκα έξω, μου λέει ο άλλος, τι γίνεται, λέει, πού γυρνάς, λέει, τέτοια ώρα, πού ήσουνα, λέω, εκκλησία ήμουνα, γιατί μου λέει, Πάσχα είναι, λέω, είναι Πάσχα. Οι εκκλησίες δουλεύουν και έχουν λειτουργία και άλλες εποχές του χρόνου και κάθε Κυριακή και κάθε Αγρυπνία κτλ. Και πού κουβαλάζε τις σακούλες αυτές, γιατί έχεις σακούλες, είχα πάει στο σούπερ μάρκετ πριν την Αγρυπνία, πήρα ψώνια για να τα φυλάξω στο γραφείο να πάω σπίτι. Και αυτός έκανε στο μυαλό του σενάρια χωρίς να ξέρει τίποτα για μένα. Και νόμιζα ότι γυρνάω, ότι ξαγρυπνάω, ότι πήγα στα μπουζούκια, ξέρω τι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Πόσα μπορείς να πεις για κάποιον χωρίς να τον ξέρεις. Αντί να τον καταλάβεις, τον κατακρίνεις. Και αυτό βαραίνει τη δική σου ψυχή και τη δική σου συνείδηση. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό όταν το βράδυ κοιμάστε, να σας παίρνει ο ύπνος με τη συνείδησή σας καθαρή ότι σήμερα έδειξα αγάπη, σήμερα κατάλαβα τον αδερφό μου και δεν τον απέρριψα. Δεν τον πλήγωσα, δεν τον πίκρανα και δεν έβγαλα συμπεράσματα χωρίς να ξέρω την ψυχή του. Εγώ δεν σε ξέρω, πώς θα σε κρίνω. Εγώ δεν ξέρω γιατί κάνεις αυτό που κάνεις, πώς θα βγάλω συμπεράσματα βαθιά για σένα. Ο Άγιος Παΐσιος, το Άγιο Όρος όταν ζούσε, είχε πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα. Μια φορά μόνο στην Κόνιτσα που ήτανε, στην Κόνιτσα, του ξέφυγε αυτό το ελάττωμα. Γιατί και οι Άγιοι, μην νομίζετε ότι ήταν Άγιοι όλο το 24ωρο, μέρα νύχτα Άγιοι, είχαν στιγμές ανθρώπινες σχέσεις, σαν και εσάς. Ήτανε άλλοτε ήταν ψηλά στο Θεό, άλλοτε και αυτοί κάνανε και τα σκαμπανεβάσματά τους. Στην Κόνιτσα που ήταν μια κοπέλα που είχε παρασύρει στο μπαρ που δούλευε, είχε ένα σαν μπαρ τέλος πάντων και τότε, είχε παρασύρει τους στρατιωτικούς όλους μαζί της, διάφορες αμαρτίες κλπ. Και ο πατήρ Παΐσιος σκέφτηκε λίγο μια φορά στο μυαλό του και την κατέκρινε και είπε, αλλά αυτή η κοπέλα λέει δεν είχε αφήσει άντρα για άντρα το Παραίσιο. Όλους του είχε. Τι πράγματα να φάει. Και μέσα στην ψυχή του την απέρριψε για λίγο. Και όταν πήγε λέει στο δωμάτιό του, τον έπιασε τέτοια ψυχική καταπίεση και βάρος στην ψυχή που δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Και ήθελε μετά κι αυτός να αμαρτήσει. Το γράφει ο βίος του, το λέω εγώ. Το λέει στο βίο του, το λέει. Και πήγα στο δάσος, λέει, και έκλαιγα και είπα, Χριστέ μου, γιατί το έπαθα εγώ αυτό. Γιατί πήρες από πάνω μου τη βοήθειά σου και τώρα είμαι τόσο μόνος μου και φτωχός, γιατί το έπαθα αυτό. Και για να το φύγει πήρε ένα μικρό τρεπάνι, τσεκούρι και χτύψε, λέει, τη φτέρνα του να βγάλει αίμα και από το αίμα που έβγαλε του πέρασε λίγο αυτή η επιθυμία. Και θυμήθηκε και είπε, α, γι' αυτό το έπαθα, την κοπέλα αυτή, που την κατέκρινα.
Όταν κατακρίνεις, αυτομάτως φεύγει από πάνω σου η βοήθεια του Θεού. Όταν μιλήσεις άσχημα για κάποιον, χωρίς καλοσύνη και επίοικια και χωρίς κατανόηση, σου φεύγει η βοήθεια του Θεού και μετά είσαι αυτοκτός μόνος σου. Όλους τους Αγίους τους ταλαιπώρησαν έτσι οι άνθρωποι. Όλους τους Αγίους. Ο Άγιος Πορφύριος πήγε να κάνει θεοφάνεια που έρχονται σε λίγο, έκανε τα θεοφάνεια, βρήκε ένα μπαρ και αυτός εκεί στην Ομόνια, βγήκε μια κοπέλα, την αγίασε και αυτός έβλεπε την ψυχή τους ότι εκεί μέσα είναι καλές κοπέλες. Πλεγμένες, αλλά καλές. Είχαν παρασυρθεί. Και λέει στην υπεύθυνη, πες και στις άλλες να βγουν να φιλήσουν το σταυρό. Και βγήκανε λέει και φυλάγανε το σταυρό και αυτός τη σταύρωνε και ένας που πέρασε τον κατέκρινε και είπε, καλά, ωραίος Άγιος είσαι κι αυτός μου. Αν ήταν Άγιος, δεν θα πήγαινε με αυτές να τις σταυρώνει. Αυτές σταυρώνεις που δουλεύουν στα μπαρ. Και είπε αυτός, δεν κατάλαβε αυτός ο Κύριος, ότι αυτές οι κοπέλες δεν είναι αυτό που δείχνουν. Έχουν κάτι βαθύτερο που δεν το ξέρεις εσύ. Είναι αγνές ψυχές, πλεγμένες σε διάφορες ίσως αμαρτίες. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να τις απορρίψω εγώ, γιατί ο Θεός με φωτίζει και βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Καταλαβαίνετε πως και οι Άγιοι λοιπόν πέρασαν στιγμές της ζωής τους που δυσκολεύτηκαν να φτάσουν σε αυτό το χώρο της αγάπης και της κατανόησης και γι' αυτό και ζούμε σε αυτή τη ζωή. Μέχρι να μάθει ο ένας να κατανοεί και να συγχωρεί και να δέχεται τον άλλο. Αν δεν το μάθεις αυτό το μάθημα, ό,τι άλλο και να μάθεις αυτή τη ζωή, δεν έχει νόημα και σκοπό που ζεις σε αυτό το πλανήτη. Αυτός είναι ο σκοπός. Να μάθουμε την κατανόηση της ψυχής της δικής μας και του άλλου. Αλλά υπάρχει περίπτωση και σένα να μην σε καταλάβουν και να σε απορρίψουν. Και να μην σε αναγνωρίσουν σε αυτό που είσαι. Και αυτό είναι το δύσκολο. Κάθε μέρα έχω πολλά μηνύματα από ανθρώπους που στεναχωριούνται πάρα πολύ που οι άλλοι δεν τους καταλαβαίνουν. Δεν με καταλαβαίνει η πάτερ ή η μάνα μου. Δεν με καταλαβαίνει ο άντρας μου. Δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου. Δεν με καταλαβαίνουν στη δουλειά. Έχω συναδέλφους, λέει, που δεν με νιώθουν, που μου κάνουν πόλεμο, που μου φέρονται άσχημα. Πώς θα το αντέξω αυτό? Γιατί υποφέρω τόσο πολύ? Καταρχήν, είναι πολύ βασικό να είμαστε οι ίδιοι σίγουροι για τον εαυτό μας και να έχουμε τη δύναμή μας να αντέχουμε τη γνώμη των άλλων. Άμα είσαι φίλος στον άνεμο και η γνώμη του καθενός σε επηρεάζει πολύ, τότε θα τρελαθείς. Όσοι είναι ευάλωτοι και επιρρεπείς στις γνώμες των ανθρώπων, όπου φυσάει ο άνεμος, πηγαίνουν και αυτοί. Δηλαδή, εγώ ήρθα σήμερα να κάνω μια ομιλία. Μπορεί 10 από εσάς να πείτε πάτερ μας τα επίσκαλα, ή 3 να πείτε δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που είπες. Εγώ τι θα πάθω? Αν επηρεάζουμε από τη γνώμη του ενός και του άλλου, θα αρρωστήσω. Γιατί οι 10 θα μου πούνε μπράβο, οι 3 θα μου πούνε τι βλακίες έλεγες και ο καθένας θα πει την άποψή του. Ποιο είναι το μυστικό για να μην επηρεαστώ από την άποψη του καθενός? Ποιο είναι το μυστικό? Πρώτον, να ακούω τι λέει ο Θεός στην ψυχή μου. Όχι, θα πεις εσύ. Τι θα πει ο Θεός? Ο Χριστός είπε, εγώ δεν κρίνω κανένα τώρα. Αλλά όταν γίνει η κρίση του κόσμου, μόνο ο Θεός θα κρίνει την κάθε ψυχή. Δεύτερον, όταν με κρίνεις, θα πρέπει να νιώθω από μέσα μου να βγαίνει επιβεβαίωση και σιγουριά για τον εαυτό μου. Άμα δεν είμαι δυνατός εγώ στον εαυτό μου σε αυτό που κάνω, τότε εύκολα ο καθένας θα με στεναχωρεί με αυτά που μου λέει. Θα γίνεσαι έρμεο και θύμα του καθενός. Αν τα κλειδιά της ευτυχίας σου τα δίνεις στον έναν και στον άλλον, θα στεναχωριέσαι με το παραμικρό τι σου είπε ο ένας, τι σου είπε ο άλλος. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Από το πώς έχεις κάνει τα μαλλιά σου, τι χρώματα άβαψες, τι ρούχα φόρεσες, τι σπίτι έκτισες, πώς το διακόσμησες, ο καθένας θα σου λέει τη γνώμη του. Εσύ τι θα κάνεις? Έρχεται ένας και σου λέει, πω, πώς είναι έτσι το σαλόνι, δεν μου αρέσει καθόλου. Πώς έτσι είναι, δεν μου αρέσει η κουζίνα σου, αυτό το χρώμα δεν είναι ωραίο. Χάλια εσύ. Γιατί χάλια? Εσένα σου αρέσει? Εσύ νιώθεις καλά με αυτό που κάνεις? Εσύ είσαι ευτυχισμένη και ευτυχισμένος με αυτό που κάνεις? Τότε άσε τον κόσμο στον κόσμο σου και ζήσε στον κόσμο σου. Άσε τον κόσμο να λέει. Αλλιώς αρρωστούνες. Και θα γίνεις χίλια κομμάτια. Και πολλοί υποφέρουν πάρα πολύ. Τι είπανε για σένα? Πώς με είδανε? Πώς με σχολιάσανε? Είπανε. Ένας φίλος μου λέει, και τι σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα? Τόσο πολύ σε νοιάζει, ας πούμε.
Έχετε Facebook εσείς. Ναι. Και εκεί δεν υπάρχει μερικές φορές γνώμες. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Παίρνουν μέσα, βρίζονται. Διαφωνώ, συμφωνώ, ντροπή σου, τι είναι αυτά που γράφεις. Δεν βρίσκεις άκρη. Ο καθένας έχει μια άποψη. Ο καθένας έχει τη θέση του. Το θέμα είναι εσύ είσαι θεμελιωμένος στη θέση σου, σε αυτό που λες, να νιώθεις καλά. Τότε δεν σε επηρεάζει η γνώμη του άλλου. Βέβαια υπάρχει εξής διαφορά. Μπορεί η κριτική που μου κάνεις να είναι σωστή. Στην περίπτωση αυτή τι πρέπει να κάνω, να πω αυτό που μου λένε μήπως έχουμε δίκιο, ας το δω. Μπορεί κάποιος να σου πει κάτι που πραγματικά θέλει, πρέπει να το διορθώσεις και να το αλλάξεις. Δες το κι αυτό. Μην το πετάς. Δηλαδή αν η γυναίκα σου κάνει μια παρατήρηση και σου πει κάτι για το χαρακτήρα σου, δεν είναι η λύση να πεις εγώ έχω προσωπικότητα και ό,τι και να πεις δεν με απασχολεί, δεν είναι μια στιγμή. Όχι. Θα καθρεφτιστείς. Θα δεις αρχικά αν αυτό που σου λέει στέκει. Εγώ να σου πει ρε παιδί μου είσαι πολύ λογάς, ή να σου πει είσαι πολύ νευρικός, ή να σου πει είσαι πολύ απότομος. Αν έχει δίκιο, δες το. Ψάξε να δεις αν πραγματικά αυτό στέκει. Και πες, ναι, θα το προσπαθήσω, έχεις δίκιο. Παρόλο που το έχω το ελάττωμα αυτό, μου αξίζει η αγάπη σου, δεν σημαίνει πρέπει να με βρίζεις. Εντάξει, έχω ένα ελάττωμα, αλλά δεν χρειάζεται να με βρίζεις. Και δεύτερον, από εκεί και πέρα συνεχίζω τον αγώνα μου με ηρεμία να διορθωθώ. Αν όμως αυτό που σου λέει δεν στέκει, τότε συνεχίζεις τη ζωή σου και λες, δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι η δική σου άποψη, κράτησε τη, εγώ συνεχίζω τη ζωή μου. Αν δεν στέκει λοιπόν η παρατήρηση που σου κάνει κάποιος και η κατάκρισή του, προχώρα τη ζωή σου ήρεμος. Προσπέρνα το αυτό που σου είπε, το οποίο είναι βέβαια δύσκολο, γιατί ξέρω ανθρώπους που αρρώστησαν από τη γνώμη και τα σχόλια συγγενών, γονέων, φίλων κτλ. Φαντάσου, ο προφήτης Δαβίδ έλεγε σε μια προσευχή, «Θεέ μου, σε παρακαλώ, φύλαξέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Για να κάνω λέει τις εντολές σου, ένα συζητώ. Προστάτευσέ με από τον κόσμο τι λένε για μένα. Γιατί αλλιώς δεν αντέχω. Αν κάθε μέρα με σχολιάζουν, με κατηγορούν και δεν με καταλαβαίνουν, δεν το αντέχω. Δεν αντέχω να μην βρίσκω το δίκιο μου. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, ρε παιδί μου, το δίκιο σου θα σου το δώσω εγώ. Εγώ, ποιος το λέει αυτό, ο Θεός, εγώ σε αγαπώ. Το ότι δεν σε αγαπάει ο άλλος και σε παρεξηγεί είναι πρόβλημά του. Αυτός έχει πρόβλημα. Τι είπε ο Χριστός στο σταυρό του, όταν σταυρώθηκε, λέει Πάτερ, άφεσαι αυτής. Ού γαρίδαση, τι ποιούσι. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Έχουν άδεια. Οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν γιατί δεν ξέρουν. Μην τους βρίζεις. Δεν ξέρουν. Τόσο τους κόβει, τόσο λένε. Ή δεν υπάρχει λόγος εσύ να αρρωστήσεις από αυτό, να πεθάνεις από αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσεις τη ζωή σου. Ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα, όταν έζησε, το έκαναν τη ζωή μαύρη. Από τέτοια σχόλια, από ανθρώπους που δεν τον κατάλαβαν, δεν τον αγάπησαν, δεν τον αποδέχτηκαν. Μην κοιτάτε που τώρα κάνουν λιτανίες και γιορτές και βαφτίζουμε τα παιδιά Νεκτάριος, Νεκταρία κτλ. Όταν ζούσε, δεν τον αγαπούσε ο κόσμος, όλος. Τον Άγιο Πορφύριο, το ίδιο. Εγώ όταν είχα πάει στον Άγιο Πορφύριο και τον είχα δει και μετά το έλεγα σε κάποιους γείτονες που ήταν στην εκκλησία, ξέρετε τι μου λέγανε. Καλά πας αυτόν τον άνθρωπο, σίγουρα είναι του Θεού αυτός. Πού το ξέρεις εσύ ότι είναι του Θεού. Δεν είναι και σίγουρο μου λέγανε, μην πας σίγουρα εκεί. Σε έναν Άγιο άνθρωπο μου έλεγαν ότι δεν είναι Άγιος και τον κατηγορούσαν. Τώρα λένε όλοι ότι είναι Άγιο. Άγιος. Όταν ζούσε δεν τον καταλάβαιναν. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι το άντεξαν αυτό, γιατί ήξεραν ότι ο λόγος που το περνάνε είναι να στηριχτούν καλύτερα στο Θεό. Όλα τα χτυπήματα της ζωής, αυτό το σκοπό έχουν. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να στηριχτούμε τόσο πολύ στο Θεό προσωπικά, που να μην μας ενδιαφέρει τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος. Αλλιώς δεν κυλάει η ζωή. Αλλιώς τρελαίνεσαι. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, λέει να φτάσεις σε σημείο να μεθύσεις από το Θεό που μες στην ψυχή σου, που όπως ο μεθυσμένος ό,τι και αν το πεις ζει στον κόσμο του, έτσι και εσύ να ζεις στον κόσμο σου και να μην σε νοιάζει η γνώμη του κόσμου. Αν πας στο μεθυσμένο και του πεις το σπίτι σου πήρε φωτιά, ξέρεις τι λέει ο μεθυσμένος, ας πήρε. Γιατί ζει αλλού. Ας το να λένε.
Αλλά στο να λένε, ρε παιδί μου, όχι, δεν μπορώ, γιατί το λένε, γιατί να το κάνουνε, γιατί να μου πει. Έχω ένα μήνυμα από μια κοπέλα στην Κύπρο, το ίδιο μήνυμα κάθε μέρα με την πεθερά της. Κάθε μέρα. Δεν αντέχει την πεθερά της, γιατί της μιλάει, λέει, άσχημα. Δεν τη χωνεύει, δεν την πήρε απόφαση ότι θα μπει στο σπίτι αυτή η καινούρια νύφη και της έχει κάνει τη ζωή μαύρη. Κάνει μωρό, στεναχωριέται που είναι πάλι η πεθερά δίπλα και επεμβαίνει. Πάει να ψωνίσει η πεθερά να πει τη γνώμη της. Και μου λέει, δεν αντέχω. Η λύση είναι αυτό που είπα πριν. Να ζεις αλλού. Να ζεις τον δικό σου κόσμο, να καταλάβεις εσύ τον εαυτό σου και να καταλάβεις και την πεθερά ότι έχει το δικό της λόγο, το δικό της πρόβλημα. Τι θα κάνουμε τώρα, τρελαθούμε με την κάθε πεθερά? Είστε και πεθερές εδώ μερικές, είστε σίγουρα οι καλύτερες της περιοχής. Σας σκέφτονται και χαίρονται τα παιδιά σας. Πάτε στο σπίτι και νιώθουν όλοι ότι είναι τόσο ωραία η παρουσία σας, τόσο ξεκούραστες, τόση κατανόηση, τόση αγάπη, τόση επίοικια. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Όποιος πει ψέμα, θα ανοίξει για να μας καταρχήν, μην δούμε τίποτα. Λοιπόν, πάντως λέει μια φορά ο Άγιος Παΐσιος προσπάθησε να δοκιμάσει ένα παιδί που πήγε να τον δει στο Άγιο Όρος, αν το μυαλουδάκι του είχε καλοσύνη και αγάπη και κατανόηση ή αν είχε κατάκριση. Είναι μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί, τόσο ωραίοι, που το μυαλό τους πάει μόνο στο καλό και καταλαβαίνουν τον άλλον χωρίς να έχουν την τάση να τον σχολιάζουν με επίκριση, με απόρριψη, με προσβολή. Φύγε λοιπόν το παιδί αυτό στον Πάτερ Παΐσιο και του λέει, πάτερ μου, δεν ήξερε ότι είναι ο Πάτερ Παΐσιος, τον είδε στον δρόμο, στο Άγιο Όρος. Λέει, θέλω, λέει, πάτερ, τον Πάτερ Παΐσιο. Ξέρετε που πέφτει το κελάκι του? Λέει ο ίδιος ο Πατήρ Παΐσιος, λέει, τι το θες? Λέει, θέλω το δω, λέει, έχω ακούσει ότι είναι Άγιος. Και λέει ο Πατήρ Παΐσιος, όχι, λέει, δεν είναι εδώ ο Πατήρ Παΐσιος, δεν είναι και Άγιος, είναι στη Θεσσαλονίκη τώρα, λέει, πηγαίνει. Ξέρεις, πάει βόλτες αυτός, κάπου φεύγει, πάει βόλτες, διασκεδάζει και λέει το παιδί, α, θα είναι, λέει, κουρασμένος ο παππούλης και πάει να ξεκουραστεί. Δεν πειράζει, λέει, τον περιμένω, πότε θα γυρίσει? Ξέρεις, ο Πατήρ Παΐσιος καπνίζει κιόλας. Λέει ο ίδιος ο Πάτερ Παΐσιος στο παιδί και λέει το παιδί, φανταστείτε τον έχει κουράσει ο κόσμος και έχει σκάσει από την κούραση και ξεδίνει λίγο σε κανένα τσιγάρο καημένος. Δεν πειράζει, θα τον περιμένω. Ο Πάτερ Παΐσιος έχει και νεύρα. Και έλεγε ελαττώματα που δεν είχε να δει το παιδί. Και έλεγε το παιδί, δεν πειράζει, κάποιο λόγο θα έχει και να το κάνει κι αυτό. Έψαχνε πίσω από κάθε αμάρτημα να βρει ένα λόγο καλό. Και είπε ο Πατήρ Παΐσιος, θαύμασα, λέει, αυτό το παιδί που είχε τόσο καλόβολη και ευγενική ψυχή. Το μυαλό του δεν πήγαινε στο κακό. Έλεγε μόνο το καλό. Προσπαθούσε να του χαλάσω τη σκέψη και αυτός την ίσιονε πάλι. Και υπάρχουν και άλλοι που τους βλέπεις ανάποδα. Τα πράγματα πάνε ίσια και αυτοί τα στραβώνουν. Αυτός τα στράβωνε και το παιδί τα ίσιονε. Καταλαβες. Οπότε είναι μερικοί χαρακτήρες δύσκολοι, καχύποπτοι, ταλαιπωρημένοι, προβληματισμένοι και προβληματικοί από τους δικούς τους γονείς, από την αγωγή που πήρανε, από τους γονείς που είχανε, με αποτέλεσμα να είναι μπερδεμένες οι δικές τους οι ψυχές και μπερδεύουν και τη ζωή των άλλων. Βέβαια, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, ο Θεός ξέρει γιατί ο Θεός μας καταλαβαίνει και δεν μας κατακρίνει. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Θεός ξέρει τα πάντα για σένα. Υπάρχει στο μεγαλύτερο εγκληματία κάποιος που εμείς όταν βλέπουμε ειδήσεις λέμε, ας πούμε, αυτό το πιάσανε, να σαπίσει στη φυλακή εκεί να τον βάλουνε, εκεί να πεθάνει, γιατί έχει κάνει εγκλήματα, έκλεψε, σκότωσε. Υπάρχει κάποιος που αυτόν τον φυλακισμένο έχει να πει κάτι καλό. Ξέρετε ποιος? Η μάνα του. Η μάνα του μεγαλύτερου εγκληματία, αν της πεις μίλα για το γιο σου, θα πει, είναι καλό το παιδί. Είναι καλό το παιδί, ήταν μικρό. Έμπλεξε, παρασύρθηκε. Ξέρετε τι καλό παιδάκι που ήταν αυτό όταν πήγαινε Τετάρτη Δημοτικού? Πολύ καλό παιδάκι. Μετά πώς το έμπλεξε, πώς παρασύρθηκε, πώς πήγε στις παρέες και έκανε κλοπές και ναρκωτικά και σκότωσε και έναν άνθρωπο. Η μάνα, επειδή αγαπάει, δεν μπορεί εύκολα να πει το κακό, θα βρει το καλό.
Ένας όμως που έχει χάσει την αγάπη από την ψυχή του, θα βρει πάντα να πει κάτι ελαττωματικό για τον άλλον. Μια φορά κι εγώ είχα θυμώσει με κάποιον και πήγα να εξομολογηθώ και μου λέει ο πνευματικός μου, για αυτόν που σχολιάζεις, λέει, μπορεί να μου πεις τρία καλά που έχει. Του λέω, δεν έχει ούτε ένα. Μου λέει, σίγουρα. Όχι, δεν έχει τίποτα. Λέει, για σκέψου. Λέω, έτσι όπως είμαι, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Λέω, δεν βρίσκω ούτε ένα καλό. Γιατί? Γιατί το μυαλό είχε θολώσει. Αυτός είχε πολλά καλά. Αλλά επειδή εγώ είχα μέσα μου θυμώσει, είχα θολώσει, είχα αντιπαθήσει και είχα μπει στην περιοχή του μίσους και όχι της αγάπης, δεν το έβρισκα τίποτα να το πω. Μια κατανόηση, μια αγάπη, μια καλοσύνη. Είναι όπως είστε εσείς που όταν τσακώνεστε, τι λέτε, για ζύγιο. Τέλος, τέλος, δεν μπορούμε εμείς οι δύο να συνεχίσουμε. Δεν σε αντέχω. Και την άλλη μέρα που τα βρίσκετε, όλα ωραία. Τι καλός που είσαι, και τι γλυκός που είσαι, και τι ωραία που τα κάνεις όλα, και τι καλά που δουλεύεις, και τι ευγενικά. Όταν όμως έχει το μυαλό χάσει την αγάπη, όλα τα βλέπει αντίθετα στους άλλους και κανένα είναι επαφής. Κανένα είναι επαφής. Αυτό είναι που δεν κάνει ο Θεός. Ο Θεός ξέρει το παρόν σου, το παρελθόν σου και το μέλλον σου. Και ξέρει πως ήσουν από την κοιλιά της μάνας σου, από την κοιλιά της μάνας σου. Γι' αυτό ο Θεός δεν σε κατηγορεί, δεν σε παρεξηγεί, σε αγαπάει όπως είσαι, γιατί ξέρει το ιστορικό σου. Όταν πάμε στον γιατρό, τι λέει, θέλω το ιστορικό σου. Και μας ζητάει γενικά τη ζωή μας, τι έχουμε περάσει. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Γι' αυτό λέει ο Αγάς Δωρόθεος, ένας Άγιος, για δύο κοπέλες στην εποχή του, η μία ήταν μοναχή άψογη, 27 χρονών, και την ίδια εποχή μια κοπέλα 27 χρονών, στο διπλανό χωριό, ήτανε, πώς λέγονται, εξόλης και πρόλης. Ήταν δηλαδή μέσα στην αμαρτία και την ασωτεία. Και λέει ο Αγάς Δωρόθεος, ο Θεός ξέρει ότι αυτές οι δύο κοπέλες, αν γυρίσουμε το χρόνο, χρόνο πίσω, 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 ήταν δύο μωρά. Και ξέρετε λέει πως φτάσανε εκεί. Τις βάλαν στο καράβι μαζί με άλλα μωράκια σε σκλαβοπάζαρο και ήρθαν στο λιμάνι της περιοχής. Και κατέβηκε μια καλόγρια και πήρε ένα μωρό στο μοναστήρι. Το ένα κοριτσάκι, λέει, εγώ θα αγοράσω αυτό το παιδάκι, λέει, θα το μεγαλώσω στο μοναστήρι. Και κατέβηκε μία από τον μπαρ της περιοχής και πήρε το άλλο κοριτσάκι και το μεγάλωσε στο μπαρ. Και λέει, ο Θεός ξέρει ότι αυτή η καλόγρια κάποτε την πήρε μια άλλη μοναχή και τη μεγάλωσε σωστά. Και αυτή η κοπέλα που τη λέμε τώρα εμείς, λέει, παγιοκόριτσο, μπλεγμένη κτλ, ήταν και αυτή ένα κοριτσάκι που τη διάλεξε άλλη κοπέλα και την οδήγησε εκεί που είναι. Εσύ τα ξέρεις, λέει, τα βιώματά της. Εσύ ξέρεις πως μεγάλωσε κάποιος για να τον κατακρίνεις, για να μιλήσεις για αυτόν. Δεν ξέρεις. Γι' αυτό, λέει, ο Θεός δεν κατακρίνει κανένα, γιατί ξέρει και το παρελθόν του και την προϊστορία του και τα βάσανά του. Και αυτό το ξέρουν άνθρωποι που τους φωτίζει ο Θεός. Γι' αυτό να παρακαλάς τον Θεό να σε φωτίζει. Θεέ μου, πώς να μιλήσω, πώς να δω τον άλλον, πώς να τον σχολιάσω, για να σε προστατεύσει από λάθη που θα κάνεις, σε αυτά που θα πεις. Αυτό το χάρισμα το είχε ποιος Άγιος, ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν σαν τηλεόραση. Και ο Άγιος Παΐσιος ήταν, απλώς έλεγε ένας ότι ο Άγιος Πορφύριος ήταν έγχρωμη τηλεόραση. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν, λέει, μαυρόαστρο. Αλλά ήταν και δύο τηλεόραση. Γιατί ο Άγιος Πορφύριος έβρισκε κάτι λεπτομέρειες που λες, πού τα ξέρει αυτά. Είχε πάει μία μάνα και της είπε για το γιο της ότι το παιδί σου, λέει, όταν ήσουν 4 μηνών δεν το αγαπούσες, δεν το ήθελες, στη δουλειά. Και το παιδί σου, λέει, το ένιωσε αυτό ότι η μάνα μου δεν με θέλει να γεννηθώ. Και γεννήθηκε το παιδί, λέει, με πληγές και στεναχώρια. Και ξέρει ότι δεν ήταν επιθυμητό στη ζωή σου και γι' αυτό τώρα, λέει, έχει βάσανα. Και εσύ το κατηγορείς και το βρίζεις, ότι το λες αλήτη, ότι ξέφυγες, αλλά ξέχασες εσύ ότι από σένα το πήρε αυτό. Αντί λοιπόν, λέει, να το κατακρίνεις το παιδί σου, προσπάθησε να το καταλάβεις και να δεις ότι όλα αυτά κάπου συναντιόνται και κάπου δένουν. Το καταλαβαίνεις. Έτσι συμβαίνει στη ζωή. Το ίδιο παθαίνουμε και με τον ίδιο τον Θεό, τον οποίο ούτε αυτόν τον καταλαβαίνουμε και μερικές φορές και αυτόν τι τον κάνουμε, τον κατακρίνουμε. Τα έχετε βάλει ποτέ με τον Θεό? Και εγώ τα έχω βάλει μερικές φορές. Με συγχωρείτε, αλλά το έχω κάνει κι εγώ. Τα έχω βάλει μερικές φορές με τον Θεό. Νόμιζα ότι δεν με αγαπάει, δεν με καταλαβαίνει και ούτε εγώ τον καταλάβαινα τον Θεό. Και ούτε ακόμα τον καταλάβαινα και ακριβώς πώς σκέφτεται. Γιατί, λέει,
πάει ο άλλος στην εκκλησία, λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με στη ζωή μου. Και του λέει ο Θεός, σε μια εικόνα μπροστά, να σε βοηθήσω. Εντάξει, σε βοηθήσω. Και πάει σπίτι του, και έξω από το σπίτι του, στο πάρκινγκ του αυτοκινήτου, είχε παρκάρει άλλος. Τον άψαν τα πρώτα λαπάκια, τα χριστουγεννιάτικα. Πάει στο σπίτι μέσα στη γυναίκα του, αρχίζει αυτή ένα καυγά, έγινε το σπίτι, χαμός. Έρχεται ο γιος του, του φέρνει ένα, ένα έλεγχο, αντί να πάρει 20, πήρε 12. Εγώ λέει να ξοδεύω λεφτά, νευριάζει κτλ. Και ξαναπάει στην εκκλησία και λέει στον Θεό, Θεέ μου, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν σε καταλαβαίνω. Σου ζητάω κάτι, μου λες ναι, και αντί να μου το δώσεις, όλα τα ανάποδα ήταν στη ζωή μου. Όλα αναποδιές. Και το απαντάει ο Θεός, παιδί μου, αυτά που ζήτησες, πώς θα στα χαρίσω αν όλα σου πηγαίνουν έτσι, χωρίς να κάνεις τίποτα. Αυτά που πέρασες, το πάρκινγκ, η γυναίκα σου που σου πάει τα νεύρα, το παιδί που πήρε μικρούς βαθμούς, είναι η δική μου βοήθεια στη ζωή σου. Εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Εσύ νομίζεις ότι ο Θεός σε βοηθάει όταν όλα στα φέρνει ρόδινα. Ο Θεός σε βοηθάει όταν έρχονται στη ζωή και αντιξότητες και στο γυμναστήριο, όπως λέγονται αυτό, ασκήσεις, πνευματικές ασκήσεις, και σου λέει πάρε γι' αυτό. Πάρε γι' αυτό τον πόνο για να εξασκηθείς. Εσύ λες όχι, δεν με αγαπάς, με μισείς. Το είχε πει αυτό και σε ένα γυμναστήριο που είχα δει μια φορά ένα σήκωνε κάτι βάρη και λέει στο γυμναστήριο: Δεν αντέχω, δεν με αγαπάς. Μα του λέει: Θα πας στο τελικό. Σήκωνε κι άσε τώρα την κρίνια, πρέπει να το κάνεις γι' αυτό. Δεν με αγαπάς. Και του απαντάει: Μα επειδή σε αγαπάω, σου έδωσα τα βάρη αυτά. Εγώ σήκωνα κάτι πεντόκυλο στο σπίτι και έρχονταν ένα θυμό την ασκήση και είχα πιαστεί από την ακαινησία. Και μου λέει τώρα ένα: Δεν μπορεί συνέχεια να έχει πεντόκυλα. Τα πεντόκυλα. Υπάρχουν λέει και 8 κιλών και 10 κιλών, πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή, αν μου δώσει 7 κιλά, θα του πω ότι με μισή. Δεν θα του πω ευχαριστώ. Αυτό είναι και ο Θεός. Τον οποίο δεν κατανοούμε και πολλές φορές τον κατακρίνουμε ότι δεν μας αγαπάει. Βέβαια, αν δεις ένα πένθος, δεν μπορεί να καταλάβεις πώς αγαπάει ο Θεός. Το καταλαβαίνω. Μου πει ένας, λέει, τι με αγαπάει ο Θεός, ρε Πάτερ, είναι να μην κατακρίνω το Θεό. Δηλαδή, το παιδί μου λέει έθαψα. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Εγώ έθαψα το παιδί μου. Μ' αγαπάει ο Θεός. Λέω, σε καταλαβαίνω. Όταν πονάς, αντιδράς. Έχεις δίκιο. Και εγώ στη θέση σου θα φώναζα, θα έκλαιγα, θα τα βάζα και με τον Θεό, αλλά να σου πω και κάτι, του λέω άλλο. Στην πραγματικότητα, δεν κλαις για το παιδί σου. Κλαις για σένα. Το παιδί σου είπε τίποτα ότι είναι άσχημα. Το παιδί σου είπε παράπονα. Στις κηδείες, ξέρετε, δεν κλαίμε για το νεκρό. Κλαίμε για εμάς. Και μερικές φορές μερικούς τους ξεφεύγει και το λένε. Λέει, έλεγε μια γυναίκα στον άντρα της, γιατί μου το έκανες αυτό. Τι σου έκανε, γιατί έφυγες, λέει. Και εγώ ήθελα να σε έχω. Δεν έκλαιγε για αυτόν, έκλαιγε για τον εαυτό της. Γιατί μου έφυγες. Εγώ σε ήθελα να έχω άντρα μέχρι να πεθάνω. Άρα δεν κλαις για τον νεκρό, κλαις για σένα. Και μετά κατακρίνεις και το Θεό. Ότι δεν ξέρει τι κάνει. Η ζωή όμως κρύβει μυστήρια, τα οποία εμείς αγνοούμε. Και καλό είναι να καταλάβουμε ότι πολλά πράγματα του μυαλού μας, όταν είναι θολό, δεν μπορούμε να δούμε καθαρά τα πράγματα, πώς εξελίσσονται και πώς γίνονται. Λοιπόν, τι άλλο σημείο να σας πω. Ναι, ότι λέω κάπου, μου άρεσε αυτό που το διάβασα κάπου, αν είσαι εσύ τόσο μέσα σου καλά, και πατάς καλά στον εαυτό σου, τότε θα καταλαβαίνεις και τον αδερφό σου και όλα τα προβλήματα θα είναι σαν τσίμπημα κουνουπιού σε ελέφαντα. Αν ένα κουνούπι τσιμπήσει τον ελέφαντα, ο ελέφαντας τι παθαίνει? Τίποτα. Νιώθει τίποτα? Τίποτα. Είναι σαν κουνούπι. Αν εσύ είσαι μέσα σου καλά, ό,τι και να έρθει στη ζωή να σε επηρεάσει, να σε σχολιάσει, να σε κατακρίνει, κάποιος που δεν σε καταλαβαίνει, δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε απασχολεί, όχι εγωιστικά, δεν λες μέσα σου παράτατα, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο κόσμος, όχι, με αγάπη. Λες, τόσο ξέρει, τόσο λέει, εγώ ζω μια χαρά σαν του ελέφαντα τεράστια και αυτό μου φαίνεται μικρό. Είμαι σε άλλο επίπεδο, είμαι σε άλλο σκέψη. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν είμαστε καλά μέσα μας, δεν είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας και γι' αυτό βασανιζόμαστε από τη γνώμη καθενός που μας επηρεάζει και μας αρρωσταίνει και μας τρελαίνει. Μου λες μπράβο,
χαμογελάω. Μου λες ντροπή σου, γίνομαι ερείπιο. Η γερόντισσα Γαβριλία έλεγε ότι δεν γεννήθηκε ακόμα άνθρωπος ο οποίος θα με κάνει να χάσω τη χαρά μου. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των ανθρώπων. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι για μένα, γιατί αυτό που εγώ λέω για μένα είναι πολύ καλό και πολύ δυνατό. Νιώθω το Θεό. Μ' αγαπάει ο Θεός. Νιώθω την έγκριση του Θεού στη ψυχή μου και δεν με απασχολεί αν ο άλλος με θέλει, αν ο άλλος δεν με θέλει και αρρωσταίνω και μελαγχολώ χωρίς λόγο. Για να φτάσουμε όμως εκεί, είναι ανάγκη να κάνουμε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε. Δηλαδή, να εξομολογήσετε, να πηγαίνετε στην εκκλησία, να ζητάτε από τον Θεό αυτή τη φώτιση για όλα αυτά τα πράγματα, να ζείτε στο σπίτι σας τη σχέση σας με τέτοιο τρόπο που να προχωράτε στην πνευματική ζωή και να βγαίνει κάτι από αυτή τη συμβίωση, να βγαίνει κάτι καλύτερο και κάθε χρόνος που περνάει να μας φέρνει πιο κοντά σε ποια λέξη είπα στην αρχή, στην αυτογνωσία, στην αγάπη και στην κατανόηση μεταξύ μας. Χριστούγεννα έρχονται, τι κάνατε, στολίσατε το δέντρο σας. Το λέω γιατί μου είπε μια κυρία ότι δεν είχε δύναμη ούτε το δέντρο να στολίσει. Είχε απογοήτευση τη ζωή της. Και μου λέει βαριέμαι και τις μπάλες να βάλω, βαριέμαι και το δέντρο να βγάλω και βαριέμαι τα πάντα στη ζωή μου. Το θέμα είναι να έρθει στη ζωή σου μια χαρά τόσο μεγάλη που να πεις αξίζει να κάνω κάτι ωραίο για αυτούς που αγαπώ. Αξίζει να προσπαθήσω να αμορφύνω τη ζωή μου όσα χρόνια ζήσω σε αυτό το πλανήτη. Θα ζήσουμε πολλά χρόνια ακόμα. Το θέμα όμως είναι τι θα κάνουμε τόσα χρόνια. Αρκεί να περνάει ο χρόνος. Το θέμα είναι να καλλιεργήσει μέσα σου ώστε να βλέπεις ένα αντίκρισμα σε αυτό που λέμε αγιότητα και πνευματική ζωή. Να έχουμε πνευματική ζωή τέτοια που να νιώθουμε ότι αξίζει που ζήσαμε σε αυτόν τον πλανήτη και αξίζει που αγαπήσαμε ο ένας τον άλλον και καταλάβαμε βαθύτερα τα προβλήματά του. Όταν αυτό γίνει, τότε θα είστε ευτυχισμένοι και σαν ζευγάρι και σαν μοναχικά άτομα και εγώ σαν ιερέας και ο άλλος σαν παντρεμένος και ο άλλος σαν ανύπατρος και θα είμαστε καλά στη ζωή. Πώς λέει το θέμα, δεν θέλω να σε κατακρίνω, αλλά θέλω να σε καταλάβω. Να σε κατανοήσω, να μπω στην ψυχή σου και να σε νιώσω. Όταν το νιώσεις αυτό για τον εαυτό σου και για τον αδερφό σου, τότε μια επίοικια μένει σε όλους μας και κάτι όμορφο που θυμίζει Χριστούγεννα όλη τη χρονιά. Χριστούγεννα δεν είναι κάτι που θα περάσει τώρα λίγες μέρες και θα φύγει, αλλά κάτι που θα μας σημαδέψει και για τον υπόλοιπο χρόνο. Έχω δει γυναίκες που είναι χριστουγεννιάτικες όλο τον χρόνο, ευτυχισμένες όλο τον χρόνο. Χαμογελαστές όλο τον χρόνο με τον άντρα τους χαρούμενο και τα παιδιά τους με ευγνωμοσύνη που έχουν αυτούς τους γονείς. Η μάνα μου λέει, μας καταλαβαίνει. Η μάνα μου δεν είναι απότομη, δεν είναι προσβλητική, δεν είναι απόμακρη, γιατί μας νιώθει. Δεν μας κατακρίνει, γιατί νιώθει τον αγώνα μας και την προσπάθειά μας. Αυτά σκέφτηκα περίπου να σας πω και θα χαρώ αν κάποιος θέλει να πει κάτι, δύο-τρεις άνθρωποι να πει μια γνώμη σε αυτά που ακούσατε, μια πορεία. Πώς θα ζείτε αυτά εσείς εδώ στα βόρεια μέρη της Ελλάδος, τόσο ακριβικά και ψηλά. Στον δρόμο έλεγα, Θεέ, πού θα φτάσω, πού πάω. Μας πιάσαν και κάτι ομίχλες σε ένα σημείο και μετά και λέω, πού είμαστε, τι. Εδώ για να ζήσεις το χειμώνα πρέπει να έχεις πολύ καιρό νευρικό σύστημα. Είστε ήρωες. Είστε ήρωες. Δηλαδή, ναι. Πέστε μου κάτι λίγο να σας καταλάβω κι εγώ αν θέλετε. Ευχαριστώ. Πάτε. Ορίστε πάτε. Είπατε πριν να μην κατακρίνουμε και να μην κρίνουμε κιόλας. Ναι. Υπάρχει διαφοροποίηση στην κατάκριση και στην κρίση. Κάθε μέρα κρίνουμε για το τι θα κάνουμε, τι θα αποφασίσουμε. Πρέπει να κρίνουμε μια κατάσταση που έχουμε μπροστά μου. Τι να κάνουμε αυτό. Για πέστε και την απάντηση, γιατί για να ρωτάτε τόσο ωραία, ξέρετε και την ωραία απάντηση. Όχι, δεν την απάντησα, ειλικρινά μπερδεύομαι. Πολλές φορές τυχαίνει να κρίνω ή καταστάσεις ή ανθρώπους και να μην ξέρω στο τέλος του. Τώρα, γι' αυτό το θέμα, είπατε προηγουμένως, θα σας πω έτσι δεικτικά. Αναφέρετε το όνομα της συγκαιρότησης. Η συγκαιρότηση Γαβριλίας, όσοι ασχολούνται με τα εκκλησιαστικά, δεν ξέρετε. Ξέρουμε κι άλλον έναν ιερέα, ας πούμε, έτσι να δείτε που έχει γράψει μια κριτική πάνω στη βιβλία, στο ασκητική της αγάπης για τη συγκαιρότηση. Και αυτός όμως, άγιος άνθρωπος, εκοιμήθηκε όμως. Διαβάζω όλη την μελέτη που είχε κάνει για την Γερόντισσα και την Τέκη και τα λοιπά, και ξέρω και την Γερόντισσα μέσα στην Ορδία.
Η θεμελιακή ήταν εις βάρος της ερώτησης. Ναι, εις βάρος, κατάκριση, φουλ. Την έπαιζε, ας πούμε, πλανημένη την ερώτηση. Βλέπω ότι ευτυχώς αυτοί δεν επηρεάζονται. Γιατί και αυτή είναι η κοινή. Και στο τέλος έντερα, ποιος έχει δίκιο. Και αυτός άλλος άνθρωπος κατά τα άλλα. Ιερέας, πνευματικός, κάποιος στην Αθήνα πολύ γνωστός. Στα πρώτα ονόματα. Και στο τέλος έντερα, τι κάνουν αυτοί οι δυο τώρα. Πέρα, η ερώτηση δεν έχει τίποτα. Αλλά ο άλλος που την κατέχουνε, και στο τέλος σήμερα τώρα και εγώ τι να κάνω. Δεν ήξερα και εγώ τι να πω. Επίσης, στα εκκλησιαστικά πάλι, στα δικά μας. Κάνει έτσι ο ένας, κάνει έτσι εγώ ο άλλος, κάνει ο Πατριάρχης έτσι, κάνει ο Λιώκ. Και γίνεται στο τέλος και καλούμαστε μερικές φορές να πούμε κι εμείς την άποψή μας πάνω σε αυτό. Και λες τώρα τι να πω, ή διενέξεις μεταξύ συναδέλφων. Ο πατήρ Τάδε κατηγόρησε τον Αγιορείτη Τάδε γιατί είπε η δήλωση του πατήρ. Οπότε θα μας τα βγάλει όλα στη φορά σήμερα. Ναι. Και στο τέλος, ας πούμε, λέω, υπάρχει και τη γραφή στο τη δικαία κρίση κρίνατε και το μη κρίνετε να μην κρυθείτε. Στο τέλος δηλαδή κάπου μπερδεύεσαι και λες να κρίνω, τώρα κατακρίνω, κρίνω. Και τι πρέπει να κάνω, τι είναι στο τέλος σωστό. Και εσύ τι κάνετε. Εγώ. Εγώ πάντα την κατακρίνω. Δυστυχώς. Μετά μπορεί και να το καταλάβω ότι στο τέλος άμα δηλαδή στο όρο συγχωμένο να το κάποτε που έλεγε ο Πατριάρχης έτσι και είμαστε και αλλιώς αλλιώς και στον άφησα καμιά ώρα που με είπε και στο τέλος και ένας έκανε έτσι και λέει όλοι καλοί είναι ένας δεν είναι καλός. Και γινούσε μια άλλη καλό και λέει πάντα ποιος και έκανε έτσι. Αφού όμως δεν είπε όλα πρώτα. Αφού ξεφούσκωνε κάθε μέρα που το πηγαίνω φαγητό έλεγε που με να τσουβάλει για όλους, για όλη την εκκλησία. Τους έφτατε όλους που τα έλεγε συγγνώμη εγώ στο δεύτερο. Ναι, ναι, δεν είναι καλός εγώ, εγώ έλεγε αυτός. Ναι, και να σου πω πάντα εγώ δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα. Ποια είναι η δικαία κρίση που θέλει για να πάβει το Θεός, δεν ξέρω τι ζητάει, πάντως λέει τη δικαία κρίση κρίνατε και από την άλλη πάει λέει να μην κατακρίνετε. Βέβαια υπάρχει και την αυτό που είπατε και προηγουμένως, που είναι και ο μοναχός που δεν κατέκρινε ποτέ κανένα, οπότε πέθανε οι αναπαυμένους και πήγε σοβαρά τους. Απ' την άλλη πάλι βλέπουμε και πράγματα γεγονός που όντως δεν ευσταθούν. Τι να τα κάνουν, δεν είναι τυφλοί, θα γίνουν. Μα δεν ευσταθούν πώς το κάνουν, δεν είναι δική μου δουλειά. Αλλά, εντάξει, τι είναι σωστό αυτό που κάνεις και φτιάχνει. Άντε, κάνουμε υπομονή, δεν μιλάμε, δεν λέμε τίποτα. Εμένα μου είπε ένα στην Αθήνα ήθελε να κάνει ένα εξώδικο σε κάποιον που τον είχε αδικήσει. Α, εξώδικο. Έχετε κάνει εξώδικο. και μου λέει, εδώ πέρα λέει, αυτός μου πνίγει το δίκιο. Είναι άδικο αυτό που έκανε. Δεν μπορώ να μην το κρίνω αυτό, αλλά δεν κατακρίνω. Και ποιο είναι το κριτήριο ότι δεν ήταν κατάκριση το εξώδικο αυτό. Ήταν ότι δεν το έκανε με κακία εσωτερική στην ψυχή που το ξέρει μόνο εσύ και ο Θεός αυτό. Δεύτερον, όταν πήγε στην εκκλησία να γράψει υπερηγία στα ονόματα, έγραψε πρώτη υπερηγία σε αυτό το άτομο που έκανε το εξώδικο, που του το έκανε το εξώδικο, και η καρδιά του το βασικό δεν ένιωσε αντιπάθεια και κακία. Το έκανε καθαρά γιατί ήταν λόγος δικαιοσύνης. Έχει οικογένεια, έχει παιδιά, έχει υποχρεώσεις. Πρέπει να επιβάλλει μια δικαιοσύνη, να σε πάω στο δικαστήριο, να πάω στο δικηγόρο, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται με κακία. Μπορεί να γίνει και με κακία. Γι' αυτό το ξέρει ο Χριστός. Τα κίνητρα της κάθε ψυχής δεν τα ξέρουμε εμείς. Εσύ μόνο το ξέρεις. Την ψυχή σου που το κάνεις, το ξέρεις. Τι κρύβεις μέσα από αυτό που λες, το ξέρεις. Αν ο λόγος σου είχε και δηλητήριο και εμπάθεια, το ξέρεις. Αυτό λοιπόν που επιτρέπεται νομίζω είναι να πεις, αν είσαι άνθρωπος υπεύθυνος να πεις. Φυσικά όχι να μιλάνε όλοι για όλα. Για θέματα ας πούμε αιρέσεων, για θέματα δογματικά, για θέματα εκκλησιαστικά σοβαρά. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει τα πάντα. Τα ξέρουν οι υπεύθυνοι. Ιερείς, αρχιερείς, θεολόγοι, μορφωμένοι κτλ. Δεν μπορεί στο Facebook, στο διαδίκτυο να μπαίνει ο καθένας και να βρίζει τον καθένα εκκλησιαστικά που δεν ξέρει τίποτα. Έτσι. Αλλά ό,τι και να κάνεις, το κριτήριό σου και το κίνητρό σου να είναι η αγάπη. Και να λες μέσα σου, αυτό που θα πω θα βοηθήσει. Ο Χριστός που μένα θα με κοιτάξει στα μάτια, τι θα μου πει, παιδί μου, έχεις τα κίνητρά σου αγνά, ήταν καθαρά. Γιατί το έκανες αυτό. Ο Χριστός πώς θα έβλεπε τα πράγματα. Και όταν έρθει η ώρα να μας κρίνει ο Χριστός, πώς θα δει τα πράγματα. Εκεί είναι το σοβαρό ερώτημα. Πώς θα μας κρίνει ο Χριστός. Πάντως ο Χριστός όσες φορές έκρινε ανθρώπους, ανέτρεψε τελείως τα δεδομένα της εποχής του. Δηλαδή του είπανε, αυτή τη γυναίκα δεν πρέπει να την λιθοβολήσουμε. Και λέει ο Χριστός, όχι.
Όποιος είναι αναμάρτητος, ας ξεκινήσει να πετάξει πέτρες. Κανείς δεν πέταξε. Κανείς. Βλέπει ο Χριστός τον άσωτο και λέει: ο άσωτος δέχτηκε αγκαλιά από τον πατέρα του. Γιατί εγώ βλέπω πίσω από το παιδί αυτό ένα αγνό παιδί που έκανε μια επανάσταση και γύρισε. Δεν το κατέτρεπε. Βλέπει τον τελώνη και σχολιάζει τον Φαρισαίο. Και λέει ο τελώνης: καλός είναι μωρό. Τι καλός, αφού είναι φοροεισπράκτορας, εγκληματίας, παλιάνθρωπος. Ναι, αλλά η ψυχούλα του είπε: Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό που έκανε. Εσύ τον είδες να αμαρτάνει, αλλά δεν τον είδες να μετανιώνει. Εσύ τον είδες την ώρα που έκανε κάτι, στον δρόμο, αλλά στο σπίτι το βράδυ που έκλαψε, δεν τον είδες. Αυτός έκλαψε το βράδυ. Μετάνιωσε το βράδυ. Γιατί μιλάς? Εγώ τις πιο πολλές φορές προτιμώ να μην παίρνω θέση σε τέτοια πράγματα και όταν με ρωτούν, λέω την απλή απάντηση: δεν ξέρω. Δεν παίρνω θέση. Μερικοί βέβαια έχουν και πνευματικούς που τους βοηθάνε να εντάσσονται σε ομάδες, σε παρατάξεις, να οργανώνονται έτσι, να γίνονται μαζικοί αντίπαλοι. Είναι και αυτό κάτι. Ένας έφυγε από τα γήπεδα που ήταν, πλακωνόταν στο ξύλο στα γήπεδα και στα εξάρτια με την αναρχία και τα επεισόδια και μπήκε στην εκκλησία και βρήκε παρόμοια περιβάλλοντα να κάνει και εκεί πόλεμο. Αλλά εκκλησιαστικό στυλ. Στη βάση όμως κρύβεται πάλι η ίδια ψυχοπάθεια. Έτσι. Μερικοί δεν μπορούν χωρίς εχθρούς και χωρίς αντιπάλους. Τώρα, γερό της Αγαβριλία, εγώ έχω δει αγιορείτη ασκητή να έχει το βιβλίο της κάτω από το μαξιλάρι του. Και όταν του είπε ότι γράφει το βιβλίο το άλλο που λέτε διαφόρων ιερέων που του σχολιάζουν, μου λέει: Είσαι καλά, ρε, μου λέει. Αυτή η γυναίκα που όργωσε την Ιδία, που έπιανε τους λεπρούς και τους θεράπευε, όχι τους έπλαινε και τους τάιζε, θα την πω εγώ ερετική, επειδή επηρεάστηκε σε μερικά σημεία. Σε μερικά σημεία επηρεάστηκε. Δεν άραξε την πίστη τη. Αλλά αυτή η γυναίκα πέθανε. Πώς μιλάς γι' αυτό? Εκτός κι αν είναι τόσο εγκληματικό αυτό που είπε, τέλος πάντων. Αν είπε κάτι να αφήσουμε την πίστη μας. Αλλά δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Άρα τίποτα. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Το μόνο εύκολο είναι να είμαστε απλοί και ταπεινοί και να κοιτάμε τη δουλειά μας. Να μην κοιτάμε συνέχεια να κρίνουμε τους άλλους και να παίρνουμε θέση άμα δεν ξέρουμε. Αυτοί που ξέρουν να μιλούν, οι φωτισμένοι άνθρωποι να μιλούν. Αυτοί που έχουν από το Θεό χάρισμα να φωτίζονται, να βοηθάνε, αυτοί βλέπουν καθαρά. Εμείς οι άλλοι θα πούμε ό,τι θέλει ο καθένας. Εμείς λέμε εύκολα. Και φυσικά δεν μπορείς και να μην πεις μερικές φορές. Μερικοί σκάνε αν δεν πούνε. Αν δεν πάρουν θέση, αν δεν πούνε τη γνώμη τους, θα σκάσουν. Τη είπα μια γυναίκα, γιατί μιλάς στον άντρα σου έτσι και όλη την ώρα να το κατακρίνεις, όλη την ώρα να επανασταθείς. Και μου λέει, πάτε, λέω, δεν μπορεί να μην μιλήσεις. Δεν μπορεί να μην πεις κάτι. Λέει, αν δεν μπορεί, θα σκάσω. Καταλάβεις. Αν δεν μπορεί, θα σκάσω. Λέει, τσακώνονται, το κατακρίνει και γίνεται σωστή τη μεγάλη φασαρία. Ο έξυπνος κάνει υπομονή και λέει, ας τον ειρηνήσει και θα του μιλήσω μετά. Άλλος ένας θέλει να πει κάτι. Υπάρχει ιερέας να έχει εγωισμό. Έχει περηφάνεια. Ένας είμαι εγώ. Και εγώ με υπάρχει. Μπορεί να το μεταδώσει. Να το μεταδώσει. Τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Ναι, άμα σου μεταδώσει το. Άμα μοιηθεί στο πνεύμα του και σε επηρεάσει η παρέα του και μάθει να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται αυτός και αυτός σε μαθαίνει να κουτσομπολεύεις, να κατακρίνεις, να αντιπαθείς, ναι, στο περνάει αν δεν προσέξεις. Αλλά κάτι μέσα σου θα σου πει: κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον πάτερ. Όποτε του είχα πει κάτι, όλο σχολίασε, όλο κατέκρινε, όλο αντιπαθούσε. Δεν μου αρέσει αυτό. Το ότι είναι πάτερ δεν σημαίνει ότι είναι αλάθιστος. Άνθρωπος είναι αυτός. Βάλτε το μυαλό σου, όπως και στο γιατρό. Πας σε έναν γιατρό, δεν σ' αρέσει, πας στον άλλον. Αλλάξε το. Άμα βλέπεις ότι σου κάνει ζημιά στην ψυχή. Καταλαβαίνεις. Κάτι θα σου το πει. Ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά γιατί δεν έχουμε αγάπη, έφυγε αγάπη. Άρα αλλάζω. Να βρείτε, να έχετε πνευματικό που να έχει ταπείνωση και αγάπη. Και να σας αγαπάει όπως είστε. Και να σας διορθώνει με την καλοσύνη και όχι με την επιβολή. Ο Χριστός πώς βοήθησε τον Ιούδα, τον κατέκρινε τον Ιούδα Χριστός. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν τον κατέκρινε, αλλά τον καταλάβαινε. Έμπαινε στην ψυχή του να τον σώσει, αλλά ο Ιούδας αντιστεκόταν. Και τι του έδωσε ο Χριστός του Ιούδα που ήταν κλέφτης, τι του έδωσε? Το ταμείο των μαθητών. Το έδωσε να κρατάει τα λεφτά, ενώ ήξερε ότι κλέβει.
Γιατί το έκανε αυτό? Για να τον θεραπεύσει με την αγάπη. Και είπε ο Χριστός, αν η αγάπη μου δεν σε αλλάξει, τότε ούτε η τιμωρία μου θα σε επηρεάσει. Τι νόημα έχεις να σε τιμωρήσω? Πάρε το ταμείο, να έχεις τα λεφτά, να κλέβεις από εδώ αν θέλεις κάποια φορά, να με βλέπεις να κάνω θαύματα και αν αυτό σε φωτίσει, θα μαλακώσεις και θα φωτιστείς. Αλλά αλλιώς δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Δεν κόβονται τα λάθη με κακία, μόνο όμως με ακτινοβολία. Αν ακτινοβολήσεις καλοσύνη και αγάπη και ζεστασιά, τότε μπορεί ο άλλος να αλλάξει. Όχι με την κατάκριση. Ορίστε. Για να σου πείτε τα παιδιά σας. Τώρα που είναι το παιδί σας, αυτή τη στιγμή που είναι? Ξεκουράζει και δυσκολεύει τη δουλειά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή που ήρθατε εδώ να βοηθήσετε τον εαυτό σας, είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που δίνετε στην οικογένειά σας και στο παιδί σας. Βοηθάς τον άλλον, όχι όταν είσαι πάνω από το κεφάλι του και τον ζαλίζεις, τον βοηθάς όταν βοηθάς τον εαυτό σου και ηρεμείς. Και παίρνεις εσύ τη δύναμη του Θεού και τη φώτισή σου και είναι βοήθεια αυτό που κάνετε σήμερα. Ότι δεν ενοχλείτε, ότι δεν πιέζετε, ότι δεν καταπιέζετε, ότι σέβεστε. Και το είπε ο Χριστός. Άμα έχεις φως και λάμπεις, θα σε δει και ο διπλανός σου και θα επηρεαστεί από τη ζωή σου. Έτσι αλλάζουν τα παιδιά. Τα παιδιά σας είναι, να ξέρετε, δικά σας και ό,τι έχετε εσείς έχουν και αυτά. Άρα τα γονίδιά σας είναι στα παιδιά σας. Αν εσείς ήσασταν νευρικοί και τα παιδιά σας νευρικά θα είναι λίγο. Αν εσείς ήσασταν λίγο ζωηροί στα νιάτα σας και τα παιδιά ζωηρά θα είναι. Τι περιμένετε να είναι? Δεν γεννήθηκαν από άλλους, εσείς είστε οι γονείς. Ήταν μια μάνα που στα νιάτα της είχε κάνει όλων των ειδών τις βόλτες, τις εξαλωσύνες, τα αυτά, τη διασκέδαση, τώρα ο γιος της κάνει τα ίδια. Και μου λέει, πώς βγήκε έτσι αυτό το παιδί? Λέει, πώς βγήκε έτσι, από σένα βγήκε. Εσύ λέω, πώς ήμουν στα νιάτα σου? Εγώ λέει, ήμουν πολύ τρελή. Το παιδί λέει, άλλο το παιδί λέει, γιατί έπρεπε, μα λέω, μαζί είστε, το παιδί σου είναι. Τα δικά σου κουβαλάει, μην το κατακρίνεις. Αγάπησέ το. Ξέρετε κάτι, τη διάβασα. Όταν ένα παιδί λέει, φωνάζει και βρίζει και σπάει τα πράγματα στο σπίτι του, εμείς τι λέμε? Κοίτα τι ατίθασο και τι δυνατό είναι και τι βγάζει. Ξέρεις τι βγάζει? Αυτό τι είναι? Είναι, λέει, φόβος και θυμός. Και είναι ευαισθησία. Το παιδί που σπάει βιτρίνες και κάνει επεισόδια δεν είναι κακό παιδί, είναι φοβισμένο παιδί. Άντε να σκεφτείς τώρα εσύ ότι ένα παιδί που κάνει επεισόδια φοβάται. Φοβάται να δεχτεί τον εαυτό του, να δεχτεί την κοινωνία, να δεχτεί την ανασφάλειά του και κάνει άμυνα. Σαν τα σκυλιά που γαυγίζουν, αλλά φοβούνται κατά βάθος. Γαυγίζουν για να σωθούν, για να επιβιώσουν. Δεν είναι κακά. Αυτό το διάβασα στον Άγιο Πορφύριο που έλεγε ότι άμα τη κάποιο του φέρεται άσχημα, έχει πρόβλημα ο καημένος. Λέει, είναι σαν να στάζει αίμα και τρέχει μια πληγή. Μην τον χτυπάς. Αυτός υποφέρει. Υποφέρει. Και ήρθε και μου λέει, ο γιος μου λέει, δεν σταματάει, φασαρία, φωνάζει, νευριάζει, με βρίζει. Τι παλιόπαιδο είναι? Και της λέει ο Άγιος, δεν είναι παλιόπαιδο, είναι ευαίσθητο. Μα βρίζει, με βρίζει. Αυτό είναι το πρώτο που βλέπεις. Πίσω από αυτό είναι μια ευαίσθητη ψυχή που κάπως εκτονώνεται. Δεν είναι παλιόπαιδο, είναι το δικό σου παιδάκι, δεν είναι κακό. Απλώς εσείς θέλει να έχετε πολύ πολύ υπομονή και πολύ πολύ διακριτικότητα τι θα το πείτε, πώς θα το πείτε και πότε θα κλείσετε το στοματάκι σας αν δεν το πείτε. Γιατί οι μητέρες μερικές φορές είναι πολύ, πολύ καταπιεστικές και ενοχλητικές στο σπίτι. Λένε πολλά λόγια. Πολλά λόγια που δεν χρειάζεται να τα πούμε με τα λόγια. Πιο λίγα λόγια και πιο πολύ ζωντανό παράδειγμα. Λέτε λόγια, λέτε λόγια. Όχι, είστε καλοί. Είστε ίσχυρος άνθρωπος. Εγώ δεν ξέρω. Το βάθος δεν το ξέρω. Εγώ βλέπω μόνο έτσι επιφανειακά πράγματα. Το βάθος της ψυχής, ποιος το ξέρει? Γι' αυτό άλλο τι λέμε και τι δείχνουμε εδώ. Τώρα θα πάτε σπίτι και θα βγάλετε τα καλά σας. Θα βάλετε έτσι πιτζαμούλες, αυτά και εκεί θα ξεπληκθεί το αληθινό μας κομμάτι. Τώρα εδώ όλοι είμαστε βιτρίνα. Αξιοπρεπείς, ευγενικοί, έτσι. Στη ζωή θα δείξουμε τι είμαστε.